η Μίνα Καραμήτρου τώρα στη σύνδεσή μας, καθώς έχεις, Μίνα, πληροφορίες για την ιατροδικαστική εξέταση στον 17χρονο που έπεσε νεκρός από όπλο αστυνομικού στη Βιωτία. Η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα, Αλίνα, και το πόρισμα του ιατροδικαστή θα συμπεριληφθεί στη δικογραφία στην οποία έχει συνταχθεί σε βάρος του αστυνομικού, ο οποίος θα απολογηθεί την Πέμπτη. Να σας πω λοιπόν ότι ο ιατροδικαστής λέει ότι το θύμα φέρει διαμπερές τραύμα στον αριστερό αντίχειρα, ότι η βολίδα συνεχίζει αριστερά στην τραχυλική χώρα και κατέληξε με καθοδική πορεία στον θώρακα. Επίσης, ο ιατροδικαστής Λίνα διαπιστώνει ότι το θύμα έχει βληθεί από κοντινή απόσταση, ενώ έχει διαπιστώσει και εκδορές από τριβή, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, στο πρόσωπο, κάτι το οποίο μπορεί να συνέβη όταν το 17χρονο παιδί έπεσε νεκρό στο έδαφος. Επίσης, να σας πω ότι χθες, Λίνα, είχαμε επεισόδια τόσο στη Θήβα όσο και εδώ στην Αθήνα, ανθρώπων που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε νεκρό το 17χρονο παιδί. Ενώ συμπληρώνω και πάλι ότι την Πέμπτη απολογείται ο αστυνομικός, ο οποίος αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Ελίνα, κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.